Μαζί μας είναι ο Καζάνας Γιώργος και είσαι Γιώργο, πρόεδρος ποιανού συλλόγου εσύ? Της Ένωσης Μικρασιατών Φοιτητών. Είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μικρασιατικών Σωματείων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ιδρυθήκαμε το 2007 και αποτελούμε ένα σύλλογο που έχει μέλη φοιτητές, σπουδαστές, αλλά και νέους που είτε έχουν μικρασιατική καταγωγή και θέλουν να τιμήσουν τις ρίζες τους, είτε ασχολούνται με το μικρασιατικό πολιτισμό και τους αρέσει να ακούνε τη μουσική και να χορεύουν τους χορούς μας. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λες. Τι θα δούμε σήμερα από εσάς? Σήμερα θα παρουσιάσουμε τον μικρασιατικό γάμο και συγκεκριμένα το γάμο που γινόταν στην Καπαδοκία, όλη τη διαδικασία που ακολουθούνταν για να ντύσουν το ζευγάρι, να ξυρίσουν το γαμπρό, αλλά και την πανηγυρική έτσι ατμόσφαιρα που είχε ο γάμος με τους αντίστοιχους χορούς. Κάτι άλλο θέλω να μου πεις, το οποίο το ρωτάω. Τι χαρακτηριστικό έχει η περιοχή της Μικράς Ασίας σε σχέση με τους χορούς και τα τραγούδια της? Η Μικρά Ασία ήταν μια περιοχή που είχε πολλές επιρροές γενικά και από το Βυζάντιο αλλά και από πολλούς λαούς που είχε έρθει σε επαφή ο μικρασιατικός χώρος αλλά και πληθυσμός. Ήταν φυσικά βαθιά ελληνικός, παρόλο που επηρεάστηκε από τους γείτονες ή από τους συντοπίτες, πολλές φορές ήταν Τούρκοι, συνέλεγαν πολλά στοιχεία διατηρώντας το ορθόδοξο στοιχείο τους. Παραδείγματος χάρη, αξίζει να αναφερθεί ότι σε πολλούς χορούς σχημάτιζαν οι άντρες με τα χέρια τους σταυρό για να δείξουν και να καταδείξουν πιο πολύ, όχι απλά να δείξουν, ότι ήταν ορθόδοξοι χριστιανοί, παρόλο που μιλούσαν τα καραμαλίδικα που ήταν μίξη ελληνικών με τουρκικά. Αυτό κυρίως τους ενδιέφερε, ας πούμε, να διατηρήσουν ανώθευτη τη θρησκεία τους, αλλά κατά τα άλλα ήταν πολύ ανοιχτοί σε νέες, ας πούμε, προκλήσεις πολιτιστικές.